Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας από τους φοιτητικούς συλλόγους τη σημερινή συγκέντρωση των εργατικών σωματείων ενάντια στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να ταχθούμε για ακόμη μια φορά στο πλάι σας και να κλιμακώσουμε τον αγώνα που τόσο καιρό δώσαμε όλοι μαζί. Με την απεργία της 9 Νοέμβρη, την αντιπεραλιστική κινητοποίηση του Πολυτεχνείου, τη κινητοποίηση για το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και τώρα, για ακόμη μια φορά, ερχόμαστε εδώ για να συμπορευτούμε μαζί σας, να συνεχίσουμε την αγωνιστική διεκδίκηση για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας για αναβάθμιση των σπουδών μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως για ακόμη μια φορά παίρνουν από τις τσέπες των γονιών και των οικογενειών μας δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως δεν πάνε για τις ανάγκες μας. Γι' αυτό την φετινή χρονιά γίνεται ακόμα πιο έντονα αντιληπτό. Μετά το παράδειγμα περιστατικό με την πτώση του φοιτητή από το παράθυρο του τρίτου ορόφου επειδή δεν χωρούσε στην αίθουσα να παρακολουθεί το μάθημά του, τη ελλείψη σε εργαστηριακό εξοπλισμό, καθηγητές και αίθουσες με τα οποία ήρθαμε αντιμέτωποι όλο το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα μας ανακοίνωσαν πως θα ξεπαγιάσουμε κιόλας. Λόγω της δίθεν ενεργειακής εξοικονόμησης, η θέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή μόνο 8 με 11 το πρωί και το πολύ, αν έχει πολύ κρύο, θα ανοίγει και 4 με 6 το απόγευμα, τη στιγμή που γίνονται μαθήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, με φυσικό επαγγόλυσμα να ξαπαγιάζουμε στα θέατρα. Κοινικά, μας είπαν πως μπορούμε να κάνουμε μάθημα και με κανένα δεύτερο pullover ή και με το μπουφάν μας, ότι δεν είναι και τόσο τρομερό. Η χρηματοδότηση για τις ανάγκες μας είναι κολλημένη στο πάτο. Τα τελευταία 13 χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις, οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν κατά 1,8 δισεκατομμύρια. Η χρηματοδότηση των ΑΕΗ κατά 70%. Οι δηλώσεις λοιπόν του Υπουργού Παιδείας για έκτακτη επιχορήγηση των ιδρυμάτων μας με 31,5 εκατομμύρια είναι ή για γέλια ή για κλάματα. Γιατί οι φοιτητές έχουμε πείρα. Ξέρουμε πολύ καλά πόσες φορές μιλάνε για εξωστρέφεια, καινοτομία και έρευνα, αναφέρονται καθαρά στα ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν στα πανεπιστήμια μας για να θησαυρίζουν ακόμα περισσότερο επιχειρηματική ομίλη. Και οι νέοι ορίζοντες έχουν να κάνουν με τις νέες επενδύσεις σε βάρος των αναγκών μας. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που μια εβδομάδα πριν γίναμε μάρτυρες ενός ακόμη περιστατικού αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα. Είδαμε ένα 16χρονο Ρωμά να πεθαίνει από σφαίρα στο κεφάλι επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη. Ξέρουμε πολύ καλά πως θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας στη θέση. Ή στη θέση του 12χρονου που σκοτώθηκε στο σχολείο της Σφαίρες επειδή γινόταν έργα συντήρησης κατά τη διάρκεια του μαθήματός του. Και όλα αυτά γιατί είναι κοινή η πολιτική αυτή που μας φέρνει αντιμέτωπους με την ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια, που αφήνει περιθωριοποιημένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που τσακίζει τα δικαιώματά μας διαμόρφωσης σπουδές, δουλειά και ζωή όπως πραγματικά μας αξίζουν με τον 21ο αιώνα. Γι' αυτό τώρα, απέναντι στην κοινή αυτή πολιτική, καλούμαστε να δώσουμε κοινή απάντηση. Να διεκδικήσουμε από κοινού να δοθούν τα λεφτά για την κάλυψη των αναγκών μας και όχι να πάνε ξανά στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων. Μαζί με όλο το λαό για να ακουστεί η φωνή μας. Διεκδικούμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των φοιτητών. Το πτυχίο να αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Δωρεάν σπουδές για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Δωρεάν σύντηση, στέγαση, μετακινήσεις, βιβλία, αναλώσιμο, φοιτητικό ίντερνετ. Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Μείωση των τιμών σε βασικά είδη, στο ρεύμα, στα νίκια. Καμιά διακοπή ρεύματος ή πληστηριασμός πρώτης κατοικίας.